βασμιώτα την Άγια Χερής. Αγαπητοί λειτουργοί του Υψίστου, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εγώ δεν ήρθα εδώ για να σας διδάξω τι είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν ήρθα εδώ για να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ήρθα εδώ να ενώσουμε τη φωνή μας για να διαμαρτυρηθούμε για όλα αυτά που γίνονται. Πώς όμως, κάποτε ο Δεσπότης Χριστός είπε στους Αποστόλους του, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, των ιών του ανθρώπου, και ρωτώ λοιπόν και εγώ, σήμερα που έπρεπε να έχει μαυρίσει η Αθήνα από το τίμιο ράσο που πάει πάντα μπροστά, πού είναι οι αρχιερείς εκτός της αγωνιζομένης εκκλησίας, πού είναι οι αρχιερείς οι οποίοι έπετε ότι υποστηρίζουν τον Δεσπότη Χριστό, πού είναι οι 10.000 ιερείς της κρατούς της εκκλησίας να μαυρίσει ο τόπος από το τίμιο ράσο. Άρα λοιπόν, Άγιοι Αρχιερείς, γνωρίζετε ποιος είναι ο Χριστός? Τον βάλατε μέσα στην ψυχή σας ποτέ? Άγιοι ιερείς, οι οποίοι λειτουργείτε μέσα στο θυσιαστήριο και σήμερα ήπιατε το αίμα του, ξέρετε τι κάνατε? Όταν προχθές βρίζαν τον Δεσπότη Χριστό σας ως ανήθικον, πού είσαστε? Πού είναι να βουλιάξει η Αθήνα από το τίμιο ράσο? Όταν λοιπόν τον Δεσπότη Χριστό μέσα στο ορθόδοξο ελληνικό κράτος, όταν τον Δεσπότη Χριστό, τον αρχηγό μας, μέσα στο ελληνικό κράτος τον βρίζουν ως ομοφυλόφιλο, ποιοι οι ομοφυλόφιλοι? Ποιοι τον βρίζουν? Και έχουμε κράτος και έχουμε κυβέρνηση που υποστηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους, πού? Μέσα στην καρδιά της Ορθοδόξου Ελλάδος. Και πού είσαστε εσείς όλοι που είσαστε τώρα εδώ και μου λέτε ότι δεν θα πάρετε ταυτότητα να υποστηρίξετε τον Δεσπότη Χριστό? Βέβαια δεν έχει την ανάγκη μας ο Δεσπότη Χριστός, αλλά να ξέρετε ότι έχει βγει στον δρόμο και μαζεύει αυτούς που είναι για σωτηρία, και θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα σωθούνε. Όταν λοιπόν μέσα στην εκκλησία μας έχουμε επιτρέψει να μπει ο διάβολος, η θρησκεία του Αντιχρίστου, ο οικουμενισμός, πώς λοιπόν θα αγωνιστούμε, πατέρες και αδελφοί, όταν εμείς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διωμό ανεβαίνητο από ποιους? Από τους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς. Πώς λοιπόν, με ποιο αγώνα θα αγωνιστούμε όταν δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας? Πώς θα αναγνωρίσουμε τον Δεσπότη Χριστό, πατέρες και αδελφοί, όταν εμείς υπομένουμε ένα διωμό για να κρατήσουμε αυτά, για να σας πούμε σήμερα, να έρθουμε εδώ να σας πούμε ότι αδέλφια μας, μην προσυνήσετε τον Αντιχριστό. Πότε λοιπόν, πώς θα ομολογήσουμε όταν λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι αν δεν δούμε τον Χριστό από εδώ, δεν θα το δούμε ούτε στην άλλη ζωή? Και ρωτώ λοιπόν, εκτός ελαχίστων και εκτός αυτών που είχαν την τόλμη να έρθουν εδώ πέρα, Αγίοι ιερείς που ήπιατε σήμερα το αίμα του Χριστού, είδατε τον Χριστό, τον είδατε μέσα στην ψυχή σας, σας πληροφόρησε ότι βαδίζετε καλά, ότι είσαστε η εκκλησία του Θεού, ότι είμαστε ο λαός ο Ορθόδοξος που πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να μην σιωπούμε, αλλά να βγούμε έξω και ο πιο ήσυχος να γίνει μαχητής? Κανένας λοιπόν. Αν μην γελιόμαστε λοιπόν, ο Αντίχριστος δεν θα έρθει να πετάει καραμέλες και να μας καλοπιάνει. Θα έρθει για να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκκλητούς. Εμείς ξέρουμε που θα βαδίσουμε. Εμείς έχουμε την
εκκλησία μας που θα βαδίσουμε. Εμείς έχουμε τους νόμους των Αγίων Πατέρων που θα βαδίσουμε. Όμως οι πατέρες μας, οι αδελφοί μας, πού θα βαδίσουν, σε με ποια βάση, πού, ποιον θα έχουν σαν παράδειγμα, αν δεν έχουμε τους Αγίους. Σκεφτείτε ένα μόνο που θα σας πω. Αν ένα ίσως του μαθητού του Αγίου Παϊσίου του στέρεσε, λέει, τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και τη χάρη του Αγίου Σχήματος, πώς εμείς θα δικαιολογηθούμε απέναντι του Θεού όταν παραδεχόμεθα οι αρχιερείς και οι ιερείς ότι ο Χριστός μας είναι ίσα με τον Μωάμεθ, με τον Βούδα, με τον Κοφούγιο. Πώς λοιπόν, πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός, σε ποια περίπτωση και γιατί να μας βοηθήσει. Μας βοήθησε όταν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας δεν δεχότανε να καινοτομήσουν ούτε ένα κυριελέησο. Μας βοήθησαν όταν οι Άγιοι οι πατέρες μας ελιώνανε μέσα στις φυλακές, στους τάφους και ομολογίες. Ναι, μας βοήθησαν και θα μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο όταν εμείς μείνουμε σταθεροί. Δεν πρέπει να δεχτούμε τίποτα από αυτά τα οποία μας προσφέρει σήμερα ο Αντίχριστος. Δεν έχουμε ανάγκη από την περίθαλψη του Αντιχρίστου. Δεν έχουμε ανάγκη από τα τροφιμάτων. Δεν έχουμε ανάγκη από την προστασία του. Έχουμε μόνο μία ανάγκη, να είμαστε μαζί με τον Θεό. Μαζί με τον Θεό. Για να είμαστε μαζί με τον Θεό, πρέπει μέσα στην ψυχή μας να έχουμε την αγάπη, να είμαστε έτοιμοι για την πίστη μας να θυσιαστούμε. Αλλά δυστυχώς οι αρχιερείς και οι ιερείς κάποτε, λέει, θυσιάζονται για τον λαό. Τώρα θυσιάζουν τον λαό για να αποκτήσουν θέσεις και αξιώματα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ένα, θα είμαστε, μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά θα έχουμε τον Θεό μαζί μας. Δεν δεχόμαστε τίποτα λοιπόν, ούτε ηλεκτρονικό φακέλωμα, ούτε άμκα, ούτε κάρτα του πολίτη, ούτε σφράγισμα. Αυτοί που τα θέλουν, που μας κυβερνούν, να αναλογιστούν καλά ότι εκεί που ανέβηκαν με την ψήφο του Ορθοδόξου ελληνικού λαού και ανήμονό τους, όταν ο λαός ο Ορθόδοξος χάσει την υπομονή του, τότε θα δούνε πού είναι η δύναμη της πίστεως. Αδέρφια μου, εγώ δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Θα σας πω ένα όμως, για να μπορέσουμε να σωθούμε, να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, στα ίδια και στα έθιμά μας, να μην προδώσουμε τους πατέρες μας. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στις φλέβες μας κυλάει το αίμα του Χριστού μας. Έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες και ο Χριστός μας ζητάει και άλλους. Άγιοι αρχιερείς, σπουδάστε. Άγιοι ιερείς, σπουδάστε. Να μάθετε ποιος είναι ο Χριστός και να απαντήσετε στο λαό αυτόν που περιμένει από σας να τον οδηγήσετε. Αλλά δυστυχώς ου κέρνωσαν, ου δεν συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται. Σας ευχαριστώ.